Η Αθηνά Παπακώστα θα μας δείξει το πρώτο προεκλογικό σποτ της Κάμαλα Χάρης. Είναι γεγονός, να το. Διάρκεια σε 75 δευτερολέπτων, αλλά γεμάτο από μηνύματα. Προβάλλει εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ και του J.D. Vance με την ίδια χαμογελαστή να δίνει το σύνθημα στους ψηφοφόρους να επιλέξουν την ελευθερία εναντί του χάους, την ελευθερία εναντίον του φόβου και την ελευθερία κατά της βίας των όπλων. Και παίζει το Freedom από κάτω. Ακριβώς. Για να δούμε ένα απόσπασμα. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom. Σε ένα διάλειμμα τώρα από την καταμέτωπον επίθεση στην Κάμαλα Χάρη, στην Βόρεια Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Γιάννη Αντετοκούμπο, παρότι το όνομά του δεν το είπε. Πραγματικά, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, το οποίο διεξήχθη στο στάδιο στην έδρα των Milwaukee Bucks στο Wisconsin. Αναφέρθηκε στο αστέρι αυτή τη ομάδα, στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Φάνηκε να δυσκολεύεται να πει το ονοματεπώνυμό του ή ακόμα και το ψευδώνυμό του, το Greek Freak. Αλλά παρόλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτόν, στάθηκε σε αυτόν και μπορούμε να δούμε και το απόσπασμα. Milwaukee was great. They did a great job. The stadium is new. They built it for the basketball team, which is excellent. You know the Greek, right? The Greek. He's a good player, but they built it for the team, and it was like new, and it was one of the most. I think it was the greatest. I really believe it couldn't have been better. It was the greatest convention that anyone's seen thus far, Republican or Democrat. Το κούμπο και στην προεκλογική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπαράκ Ομπάμα είναι ο μόνος που δεν έχει πει λέξη για την Κάμαλα Χάρις. Θα πει. Είναι θέμα χρόνου, σύμφωνα με το αμερικανικό CNN. Όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να λύσουν αυτό το μυστήριο. Έτσι, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το δίκτυο CNN είπε ότι είναι πολύ σύντομο ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ θα ανοίξει τα χαρτιά του. Σύμφωνα με το NBC, έχει ήδη στηρίξει την Κάμαλα Χάρις κατηδίαν στην ίδια και πλέον μετράμε αντίστροφα για το πότε ο Μπάρακ Ομπάμα θα πει ανοιχτά στηρίξτε την Κάμαλα Χάρις στους δημοκρατικούς. Το περιμένουμε. Στο μεταξύ, ο J.D. Vance, υποψήφιος αντιπρόεδρος με τους Ρεπουμπλικανούς, δέχθηκε μία βολή σοβαρή. Έρχεται από την Τζένιφερ Άνιστον, την δημοφιλή χολιγουντιανή στάρ. Επηρεάζουν γενικώς οι καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες στην προεκλογική εκστρατεία. Και δεν φοβούνται να πάρουν και θέση. Η Τζένιφερ Άνιστον αυτή τη φορά, με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, έγραψε: «Κύριε Vance, προσεύχομαι η κόρη σας να σταθεί τυχερή αρκετά, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τα δικά της παιδιά μία μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή, επειδή προσπαθείτε να της το στερήσετε και αυτό επίσης». Γιατί τα είπε αυτά η Τζένιφερ Άνιστον? Πριν από δύο χρόνια, ο κύριος Vance είχε παραχωρήσει μια τηλεοπτική συνέντευξη στον σταθμό Fox News, στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News. Σε αυτή τη συνέντευξη είχε φτάσει στο σημείο να αντιγράψει αυτή τη σκληρή, σεξιστική, κατά τα πρότυπα Donald Trump, ρητορική, τονίζοντας ότι στις ΗΠΑ κυβερνούν ένα τσούρμα από άτεκνες κυρίες μεγάτες, που επειδή αυτές είναι δυστυχισμένες, θέλουν να κάνουν και τον αμερικανικό λαό δυστυχισμένο. Και θα δούμε τι ακριβώς είχε πει, στο οποίο αντέδρασε η Τζένιφερ Άνιστον, όπως είδαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made, and so they want to make the rest of the country miserable too. And it's just a basic fact. You look at Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, the entire future of the Democrats is controlled by people without children.